89,4. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Οφείλω να πω ότι τον σημερινό μου καλεσμένο και συνομιλητή τον έψαχνα πάρα πολύ καιρό. Ήταν στο Υπουργείο Υποδομών και έλαχε, που λένε και στο χωριό μου, σήμερα να μιλήσουμε για ένα σπουδαίο έργο στην περιοχή. Είναι ο κύριος Χρήστος Πίτζης, ο πρώην υπουργός, και θα μιλήσουμε για την τύχη του τρένου. Τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή με τα έργα φαντάσματα, τα ακίνητα έργα, την υπογειοποίηση που δεν θα γίνει, γιατί δεν θα γίνει, και το σταμάτημα του προαστιακού από τις 13 του Απριλίου με πρόσχημα τις νέες εργασίες που και αυτές δεν έχουν γίνει, τα γνωρίζετε. Εγώ θέλω να ακούσω την άποψη του κυρίου Σπίτζη για όσα τον κατηγορούν. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Γεια σας. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται τώρα να αρχίσω να λέω. Είστε ο άνθρωπος που εγκαινιάζει μακέτες, είστε αυτός ο οποίος έχετε τάξει εδώ στην περιοχή υπογειοποίηση, αλλά δεν βλέπουμε υπογειοποίηση, δεν υπάρχουν μελέτες, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει τίποτα, σταμάτησε και ο προαστιακός, ακίνητα τα έργα. Γιατί? Να τα πιάσουμε ένα. Καταρχάς, γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός ποιοι έχουν προνομιακές σχέσεις και άριστη επικοινωνιακή τακτική και ποιοι όχι. Όπως γνωρίζει ιδιαίτερα η Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος και η Αχαία, η Πάτρα, σε τι κατάσταση ήταν οι συνδέσεις, όλες οι συνδέσεις της περιοχής με την Αθήνα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να μην θυμάται πώς ήταν για μια δεκαετία, πάνω από μια δεκαετία, το οδικό δίκτυο για την Πάτρα και για την Ήπειρο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θυμάται το πώς είχαν σταματήσει βία, θα έλεγα, οι συνδρομικές συνδέσεις σε όλη την Ελλάδα, όταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, και του Κινάλ, ήταν να θέσουν εκτός λειτουργίας όλες τις μετρικές γραμμές της χώρας μας. Η κατάσταση αυτή ήταν η κατάσταση που κληρονομήσαμε το 2015, μέσα σε πολύ βαριά ύφεση και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση για τη χώρα. Τώρα, σε σχέση με τις οδικές συνδέσεις, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Παρακολούθησαν όλοι πώς τελείωσαν τα έργα. Ξέρουν όλοι ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί ούτε οι απολωτριώσεις των έργων και ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι ακόμη και 10 μέρες πριν την παράδοση τόσο της Κορίνθου Πατρών όσο και της Ιόνιας Οδού, έλεγαν στον ελληνικό λαό, κυρίως στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα προλάβουμε και ότι λέμε ψέματα πάλι ότι θα παραδοθεί ο αυτοκινητόδρομος. Και διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Με το τρένο? Θα πάμε και στο τρένο. Στο τρένο λοιπόν, γιατί στις συνδέσεις με τη Δυτική Ελλάδα και με την Πάτρα υπήρχαν εμπλοκές οι οποίες σχετιζόντουσαν και με το οδικό δίκτυο και με το τρένο, με το συνδυασμό των δύο δικτύων. Το 2015 λοιπόν, μετά από μια δεκαετία περίπου που γινόντουσαν τα δύο έργα, δεν είχε λυθεί ακόμη το ποιο έργο θα αντιμετωπίσει τις 17, αν θυμάμαι καλά, τα 17 σημεία που τέμνονταν ο αυτοκινητόδρομος με το σιδηρόδρομο. Το λέω αυτό ενδεικτικά επειδή και ο σιδηρόδρομος και οι αυτοκινητόδρομοι ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο, για να καταλάβουμε όλοι πόσο πίσω ήταν ο σχεδιασμός και οι υποδομές που έπρεπε να υλοποιηθούν με συμβάσεις που έτρεχαν
με έργα ιδιαίτερα στο σιδηρόδρομο, τα οποία είχαν έκτοτους εργολάβους, επαναπροκηρύξεις και μια σειρά από άλλες εμπλοκές, και βέβαια με μια σειρά από προβλήματα στα υδραυλικά έργα που συνόδευαν τα σιδηροδρομικά έργα, και βέβαια με μεγάλες κατατμήσεις, όπως αρέσει και τον κύριο Καραμαλής να λέει. Δηλαδή στο σιδηρόδρομο Κορίνθου Πατρών δεν υπήρχαν αυτοτελείς διαγωνισμοί για κάθε τμήμα, υπήρχαν πολλοί διαγωνισμοί για κάθε τμήμα. Υπήρχε άλλος διαγωνισμός, δηλαδή για την υποδομή, υπήρχε άλλοι διαγωνισμοί για διαφορετικές εργασίες κάθε τμήματος. Στο σιδηρόδρομο λοιπόν βρήκαμε μια πραγματικά ερειπωμένη κατάσταση γενικότερα, όχι μόνο στην Κορίνθου Πατρών και στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, και στην Θεσσαλονίκη ιδωμένη. Βρήκαμε, όπως σας είπα και πριν, όλο το τμήμα του σιδηροδρόμου που ήταν μετρικό να απαγορεύεται η λειτουργία του, ακόμη για τουριστικούς λόγους. Βρήκαμε μια αποσαφρωμένη κατάσταση στον ΟΣΕ και στην ΕργοΣΕ, δυστυχώς. Δηλαδή, ας πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Από το 2001, στο σύστημα σήμανσης έξω από την Αθήνα, λείπανε 7-8 κάρτες και δεν λειτουργούσε το σύστημα. Βρέθηκαν μέσα μία εβδομάδα. Δήθεν ότι είχαν κλαπεί. Ο στόχος ήταν πολλά από τα συστήματα που είχε πληρώσει ο ελληνικός λαός και είχαν εγκατασταθεί. Το ίδιο συνέβαινε και με το τμήμα της Πελοποννήσου και με πολλά τμήματα προς Θεσσαλονίκη, να έχουν ολοκληρωθεί τα συστήματα, να τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και να έχουν αφαιθεί στην τύχη τους χωρίς να τα λειτουργήσει ποτέ ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας ή χωρίς καν να τα παραλάβει προς λειτουργία, αν θέλετε. Και βέβαια στη συνέχεια να έχουμε κλοπές από αυτά τα συστήματα και να μην μπορούν επί της ουσίας να λειτουργήσουν λόγω των κλοπών και της απαξίωσης που είχαν ζήσει. Αυτά όλα τα βρήκατε. Αυτά όλα βρήκατε, αυτή την κατάσταση. Αυτό μας περιγράφετε. Ναι. Και βρήκαμε και άλλα. Ξέρετε, όταν καλά, εμείς να μην μακρηγορούμε. Βρήκατε ένα σωρό πράγματα δυσλειτουργικά και χωρίς να λειτουργούν κιόλας. Έτσι, πολλά. Ναι. Μόνο που μερικά από αυτά που βρήκαμε και αποκαλύφθηκαν είναι πραγματικά τραγικά. Όπως παραδείγματος χάρη να υπάρχει κύκλωμα μέσα στον ΟΣΑ. Κύκλωμα. Για την κλοπή του κύκλωμα. Για την κλοπή του υλικού του ΟΣΕ και να κατηγορούνται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες για τις κλοπές, θυμάστε. Μάλιστα, ότι, βεβαίως. Ναι, κλέψανε τροχαίο υλικό, κλέψανε ράγες, κλέψανε καλώδια και στοχοποιούνταν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όταν το κύκλωμα που λειτουργούσε ήταν μέσα στο ΟΣΕ. Και σε διευθυντικά τους τελέχη. Αυτή ήταν η κατάσταση που υπήρχε στους σιδηροδρόμους και πιστεύω ότι ήταν και πολιτική επιλογή. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά, το να μην υπάρχει ο σιδηρόδρομος στη χώρα μας και ολοκληρωμένος, αλλά και λειτουργικός, που θα μπορούσε να βοηθήσει γενικότερα τις συνδυασμένες μεταφορές. Αυτό λοιπόν που κάναμε, που δώσαμε προτεραιότητα, ήταν πρώτον να ολοκληρωθούν τα έργα στην διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης και αυτό το καταφέραμε. Δεύτερο, να δοθεί μια μεγάλη όθηση στα έργα Κορίνθου Πατρών και δόθηκε. Και τρίτον, για να φτάσει, γιατί αυτή ήταν η υποχρέωση της χώρας και είναι αυτή η υποχρέωση της χώρας, για να φτάσει εγκαίρως στο λιμάνι της Πάτρας, στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Αυτό ήταν μια εκδοχή που μετά από διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε αποδεκτή. Έπρεπε να λειτουργήσουμε στα πλαίσια ενός δημοκρατικού προγραμματισμού των δημόσιων υποδομών, δηλαδή να συμφωνήσουμε με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και με τις κινήσεις πολιτών, κυρίως στον αστικό ιστό της Πάτρας,
για να υλοποιηθεί το σύνολο του έργου και να μην φτάσουμε στο σημείο να γυρίσουμε σαν χώρα χρήματα πίσω, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί το αρχικό έργο που ήταν ο σιδηρόδρομος από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα. Ήρθατε λοιπόν σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και συμφωνήσατε με την τοπική κοινωνία εδώ κάποια πράγματα. Δεν έγινε αυτό, δεν έγινε ταυτόματα, ξέρετε. Η αρχική άποψη του Δήμου Πατρέων, να υπενθυμίσω, ήταν ο σιδηρόδρομος να μην ακολουθήσει την παλιά χάραξη. Σωστά, να περάσει απ' έξω. Αλλά να βγει εκτός οικιστικού ιστού. Έγιναν πολλές συζητήσεις με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, και στο τέλος υπήρξαν, μετά από αμοιβαίες, αν θέλετε, υποχωρήσεις, υπήρχε μια κοινά αποδεκτή, να μην πω αποδεκτή, να πω ανοιχτή λύση, που περιλάμβανε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν να ολοκληρωθεί η υποχρέωση που είχαμε σαν χώρα για να μην γυρίσουμε πίσω χρήματα, δηλαδή σύνδεση με το παλιό λιμάνι. Και με το παλιό λιμάνι, όχι το καινούριο, είναι διευκρίνηση σοβαρή αυτή, με το παλιό, μάλιστα. Μέχρι τον Άγιο Διονύσιο, δηλαδή. Μέχρι τον Άγιο Διονύσιο, λίγο μετά, ναι. Και η δεύτερη ήταν το τμήμα Άγιος Διονύσιος, Άγιος Ανδρέας, νέο λιμάνι, που και αυτό έπρεπε να δοθεί μια πολιτική αλλά και τεχνοκρατική κατεύθυνση για το πώς θα υλοποιηθεί. Σε πρώτη φάση συμφωνήσαμε το δεύτερο τμήμα, γιατί μετά από πάρα πολλές δεκαετίες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε ένα πολύ μεγάλο μέρος του λιμανιού στην Πάτρα. Επιτέλους η Πάτρα δηλαδή θα αποκτούσε παραλιακό μέτωπο, που ήταν ένα από τα παράδοξα, η Πάτρα να μην είναι μία πολύ Μην επεκταθούμε και χάνουμε χρόνο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το τρένο. Έχει γίνει μάχη σοβαρή, το ξέρετε εδώ τι γίνεται. Για το τρένο μιλάω. Ναι, ξέρω τι λέτε. Για τον παραλιακό μέτωπο με το τρένο. Δεν μπορούσε λοιπόν το παραλιακό μέτωπο που εκχωρήθηκε στο Δήμο μετά από χρόνια να είναι κομμένο στα δύο, δηλαδή πάλι η Πάτρα να μην έχει παραλιακό μέτωπο, γιατί θα υπήρχε μία επίγεια σιδηροδρομική γραμμή. Μάλιστα. Και μάλιστα με βαριά φορτία, έτσι, γιατί από το λιμάνι φεύγουν εμπορικά φορτία, δεν είναι μόνο επιβατικές μεταφορές. Για το μέλλον, διότι αυτό δεν είναι ένα έργο σημερινό, είναι ένα έργο μέλλοντος, γιατί και το λιμάνι δεν έχει εμπορευματικό τμήμα. Έτσι. Εντάξει. Αλλά νομίζω, και θα μου επιτρέψετε να επιμένω σε αυτό, ότι αν το λιμάνι της Πάτρας ήταν συνδεδεμένο με σιδηρόδρομο, θα είχε πολύ μεγάλο φορτίο. Σωστό. Βεβαίως. Και μεγαλύτερη ανάπτυξη δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τώρα, πάμε στο επίμαχο. Υπόγειο. Δεν είναι στο μέλλον. Αυτό που συμφωνήσαμε με το Δήμο και αυτό που υπήρχε προγραμματισμός να γίνει, δεν είναι για το μακρινό μέλλον, ήταν για το άμεσο. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί η υποχρέωση μέχρι τον Άγιο Διονύσιο να ήταν μέχρι το 23, αλλά υπάρχει η επόμενη προγραμματική περίοδος. Και τέτοιου είδους έργα οφείλουμε να τα κάνουμε, οφείλουμε να τα χρηματοδοτήσουμε και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών μέχρι το 2039. Άρα, θέλω να ακούσω έτσι σαφές, να γίνει σαφές. Τι ακριβώς συμφωνήθηκε με τους κατοίκους και το Δήμο και τι με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να προχωρήσει και δεν προχωρά. Λοιπόν, συμφωνήθηκε με το Δήμο σε πρώτη φάση να οριμάσει το έργο από τον Άγιο Διονύσιο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα και το νέο λιμάνι, και σε αυτό το έργο να ενταχθούν και δύο γραμμές, αν θυμάμαι καλά, ελαφριού τρένου, τραμ δηλαδή, μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης, προκειμένου να λυθεί και το πρόβλημα των αστικών μεταφορών της Πάτρας. Μάλιστα. Από τον Ψαθόπυργο και κάτω τι συμφωνήθηκε? Τώρα θα σου πω. Θα σας τα θυμίσω όλα, γιατί ξέρετε αυτά δεν έγιναν ούτε σε κλειστά γραφεία, ούτε σε μυστικές διαπραγματεύσεις με το Δήμαρχο, ούτε κατόπιν πιέσεων ή εκβιασμών ή αν θέλετε τριπλών. Ήταν μια ειλικρινέστατη κουβέντα καλής διάθεσης από όλες τις πλευρές. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν ο Δήμαρχος κ. Πελετίδης αλλά και οι κινήσεις πολιτών και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
ζήτησε να ξαναδούμε το θέμα της σύνδεσης από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Διονύσιο. Και αυτό γιατί η επέκταση του αστικού ιστού μελλοντικά γίνεται προς το Ρίο. Έτσι. Άρα δεν θα έπρεπε όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο έργο υποδομής για την περιοχή να αναπαράγεις, αν θέλετε, τις τρευλώσεις του παλιού μοντέλου. Ζήτησαν λοιπόν να εξεταστεί το ζήτημα της υπογειοποίησης. Και ζητήσαμε χρόνο προκειμένου να εξεταστεί το πρόβλημα, το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε με τον ποταμό Χάρδο, αν θυμάστε καλά. Βεβαίως. Είπαμε ότι η υπογειοποίηση από το Χάραδρο μέχρι τον Άγιο Διονύσιο μπορεί να γίνει. Πριν έπρεπε να λύσουμε αυτό το τεχνικό πρόβλημα, να δούμε αν μπορούσε να υλοποιηθεί. Δόθηκε εντολή στην εργολαβία που ήταν σε εξέλιξη να γίνουν οι απαιτούμενες προμελέτες. Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες προμελέτες. Μπορούσε να κατασκευάσει το έργο. Έγιναν μέχρι και οι προμελέτες για την προσωρινή, αν θέλετε, εκτροπή του Χάραβρου στη φάση της κατασκευής, για να μην ξαναζήσει πάτρα άσχημες καταστάσεις, σαν την περιφερειακή πατρόνα, όπως θυμάστε, πολλά χρόνια πριν. Επομένως, είχαμε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο τις μελέτες για να γίνει διαγωνισμός. Η δεύτερη φάση για να υλοποιηθεί ο διαγωνισμός ενός έργου και να μην εξαγγέλεις λόγια του αέρα, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση, είναι αφού έχεις μια συγκεκριμένη προμελέτη, άρα έχεις ένα ασφαλές ποσό προϋπολογισμού, να φτιάξεις το φάκελο, να φτιάξεις τη μελέτη κόστος ωφέλους και το φάκελο μεγάλου έργου, προκειμένου να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε αυτό. Βεβαίως έγινε. Η μελέτη κόστος ωφέλους παραδόθηκε μετά τις εκλογές. Παραδόθηκε, αν θυμάμαι καλά, 30 Ιουλίου ή 1 Αυγούστου. Και εκεί σταματάει ο προγραμματισμός που υπήρχε από εμάς σαν κυβέρνηση για να γίνει συνδρομική γραμμή, ολοκληρωμένη συνδρομική μέχρι γραμμή. Μέχρι εκείνο το σημείο υπήρχε δέσμευση χρημάτων ή έστω υπήρχε εικόνα αν θα σας δώσουν χρήματα. Και βέβαια υπήρχαν δεσμευμένα 130 εκατομμύρια του ΕΣΠΑ για το κομμάτι από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Διονύσιο. Η εκτίμηση δική μας ήταν ότι επαρκούν αυτά τα χρήματα. Γιατί επαρκούν? Επαρκούν γιατί ο προϋπολογισμός που έβγαλε η προμελέτη, και αυτά μπορείτε να τα δείτε και στην προμελέτη αλλά και στη μελέτη κόστους ωφέλους που απέστειλα και στον Περιφερειάρχη και στους φορείς της Πάτρας, ήταν της τάξης των 260 εκατομμυρίων. Τα σιδηροδρομικά έργα που είχαν δημοπρατηθεί και είχαν συμβασιοποιηθεί από τις προμελέτες. Αυτό. Από τις προμελέτες. Ναι. Τις προμελέτες. Μα μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός με τις προμελέτες που υπήρχαν. Μάλιστα υπήρχαν προμελέτες μέχρι, αν θυμάμαι καλά, τον κόμβο που υπάρχει εκεί, από εκεί και πέρα ήταν, έχουμε οριστικές μελέτες. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτά είναι πολύ γνωστά και στις υπηρεσίες και σε όσους έχουν ασχοληθεί και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στις κινήσεις κατοίκων. Δεν είχαμε κρυφή ατζέντα ή κουτουπονηριές όπως είχε ο κύριος Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, γιατί να θέλει να ακυρώσει και να ταλαιπωρήσει μια κοινωνία ένα έργο το οποίο, όπως μας το παρουσιάζετε εσείς, ήταν έτοιμο να μπει στην τελική του ευθεία. Και χρήματα υπήρχαν και προμελέτες υπήρχαν και ο κατετεθειμένος φάκελος υπήρχε. Θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία δεν την νοιάζει η κοινωνία, ούτε οι κοινωνικές ανάγκες. Και αυτό το έχει αποδείξει και διαχρονικά και τελευταία. Η Νέα Δημοκρατία την νοιάζει μόνο το τρίπτυχο επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία. Και την νοιάζουν και άλλα πράγματα που θα τα δούμε στην πορεία. Αν την ένοιαζε η κοινωνία, θα είχε στοιχειωδώς ενεργοποιήσει τα δρομολόγια μέχρι το Αιγαίο, που όπως θυμάστε τη δοκιμαστική
λειτουργία τους και το δοκιμαστικό δρομολόγιο το κάναμε τον Ιούνιο. Αν την ένοιαζε η κοινωνία, θα είχε προκηρύξει, γιατί ήταν έτοιμος και εγκεκριμένος ο διαγωνισμός για τη σήμανση και την ηλεκτροκίνηση στο τμήμα μετά το Αίγιο. Λοιπόν, όλα αυτά, ξέρετε, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 μήνες έχει ένα πλούσιο απολογισμό μόνο σε ακυρώσεις διαγωνισμών, σε ακυρώσεις συμβάσεων και στην ακύρωση του εθνικού προγραμματισμού που υπήρχε για τις υποδομές. Και αυτό για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε την βαριά οικονομική κρίση, είναι τραγικό. Εσείς στις μελέτες που είχατε στα χέρια σας, ο προαστιακός λειτουργούσε και ως πότε? Τώρα έχουμε από τις 16 Απριλίου προαστιακό από την Αγιά και προς τα μέσα, δηλαδή ένα μικρό, πολύ μικρό κομμάτι. Δεν ξαναγίνανε τα δρομολόγια, δεν ξαναξεκίνησαν τα δρομολόγια για τη Δυτική Αχαΐα, μεγάλο μέρος πληθυσμού εκεί που θέλει το τρενάκι. Και από το Ρίο σταμάτησαν με την αιτιολογία νέων έργων. Τα παλιά έχουν μείνει ακίνητα, ταλαιπωρείται η κοινωνία εδώ των βορείων πλευρών της Πάτρας. Κανένας δεν περπατάει επάνω στο να δουλέψει κάποιος, να δουν κάτι, και ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα στο Ρίο μέχρι την Αγιά. Το τρένο τους λείπει, οι φοιτητές ταλαιπωρούνται, οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ταλαιπωρούνται, οι εργαζόμενοι στη βόρεια πλευρά ταλαιπωρούνται, η Πάτρα επιβαρύνεται. Κάντε μου ένα σχόλιο. Η Πάτρα είναι ίσως και η αρχαία, οι πολίτες της Πάτρας είναι οι μόνοι πολίτες της χώρας που έχουν αγαπήσει και χρησιμοποιούν τόσο πολύ τα μέσα σταθερής τροχιάς. 1.000.000 επιβάτες είχε ο προαστιακός το χρόνο. Είναι λοιπόν πραγματικά εγκληματικό και να μην έχουμε σωστές υποδομές μέσω σταθερής τροχιάς στην περιοχή, αλλά και έργα που ήταν σε εξέλιξη να τα κολλάνε κάποιοι, είτε γιατί έχουν ιδεοληψίες, είτε γιατί θέλουν να δικαιωθούν στον εαυτό τους, γιατί σε κανέναν άλλο δεν πρόκειται να δικαιωθούν, για τις χαζομάρες που έλεγαν, δήθεν για κόστος πάνω από 1 δις για την υπογειοποίηση και διάφορα χαζά άλλα τέτοια. Λοιπόν, δεν εξαιρείται όμως τα μόνα έργα που άκυρωσε η Νέα Δημοκρατία ή η μόνη συμβάση που άκυρωσε. Θα μιλήσουμε και σε άλλο βίντεο για την Πατρών Πύργου, που είναι το μεγάλο. Εδώ είναι το μεγάλο έργο. Πατρών Πύργου και τρένο. Αυτά τα δύο είναι κορυφαία. Έχει ακυρώσει διαγωνισμούς πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια. Έχει δημιουργήσει ασφυξία στην αγορά των τεχνικών έργων και θα δημιουργήσει και ασφυξία πάλι για δεύτερη φορά στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία. Για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα για αυτό το θέμα, θα σας ρωτήσω ευθέως. Επειδή τα έργα έχουν σταματήσει, του ΟΣΕ τα έργα, ό,τι έχει γίνει από τον Ψαθόπυργο και προς την Πάτρα, έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σταματούσαν, ξεκινάγανε, σταματούσανε, στο τέλος έγινε και κατάληψη από οικοδόμους. Είχαμε μία σειρά ενεργειών που άφησαν πίσω τους έργα κουφάρια. Φαντάσματα, δεν δουλεύει κανείς, κίνδυνο στην περιοχή, όχληση τεράστια στην περιοχή και οπτική και περιβαλλοντική. Καλά, λέγεται. Νομίζω ότι ο κύριος Καναμαλής και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τιμά την παράδοση της Νέας Δημοκρατίας. Λέγεται όμως ότι αυτό προήλθε από ένα χρέος ενός και πλέον εκατομμυρίου ευρώ προς τον εργολάβο. Και ρωτώ ευθέως, εσείς όταν αφήσατε την κυβέρνηση, όταν αφήσατε το Υπουργείο, όταν τελείωσε η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, είχατε εξοφλήσει μέχρι τότε τις υποχρεώσεις σας? Αυτό το χρέος δημιουργήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας ή το έρχεται από τα παλιά χρόνια και ήταν μοιραίο να σταματήσουν τα έργα? Εμείς, όσο ήμασταν κυβέρνηση, ήταν από τα ελάχιστα χρόνια που το Υπουργείο Υποδομών δεν χρωστούσε 1 ευρώ σε συγκεκριμένα έργα και σε όλη τη χώρα. Επομένως, καλό θα είναι, ρωτήστε και το Υπουργείο. Γιατί το 1 εκατομμύριο δεν προέρχεται από τη θητεία σας, από τη θητεία σας. Έχω την αίσθηση ότι το πόσο γρήγορα πληρώνεται ο λογαριασμός ενός έργου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από το Υπουργείο Υποδομών έχει να κάνει με το όνομα του εργολάβου που εκτελεί το έργο. Α, είναι προσωπικό το θέμα. Δεν θα ρωτήσω τον κύριο Καραμαλή. Εσείς πιστεύετε ότι δεν θέλει, δεν γουστάρει τον εργολάβο? Διαφορετικές ταχύτητες, ξέρετε, πληρωμής σε ένα έργο που το έχετε εσείς είναι σε ένα άλλο έργο που το έχει κάποιος άλλος.
Αλλά καλό είναι αυτό να το να κάνετε μια δημοσιογραφία. Βεβαίως, βεβαίως. Το λέω κανονικά. Όχι, καλά κάνετε και μας το λέτε. Λέω δημόσια λοιπόν ότι το πόσο γρήγορα πληρώνεται ένας εργολάβος έχει να κάνει με το ποιος είναι εργολάβος. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σύντομα, ο χρόνος μας τελείωσε. Ναι, να δούμε τι γίνεται με το σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος και ειδικά το έργο Βόρειο του Πατρών, σε συνδυασμό με τη συμφωνία που έχουμε κάνει με την Βουλγαρία, κάνει την Πάτρα ένα από τα πιο κομβικά, αν θέλετε, λιμάνια της Μεσογείου. Διότι θα έχουμε μία γρήγορη σύνδεση των παρευξήνιων χωρών και όχι μόνο με τη Μεσόγειο. Και αυτό είναι και το ανάποδο βεβαίως. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τις εμπορευματικές μεταφορές. Σημαίνει ότι η Πάτρα παίρνει τη θέση που έπρεπε να έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σαν λιμάνι, σαν μεταφορικός κόμβος. Είχαμε συζητήσει με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένα Πατρών για το εμπορευματικό κέντρο που προβλέπεται να γίνει. Οι εκτιμήσεις που είχαμε ήταν ότι αν ολοκληρώνονταν ο σιδηρόδρομος, πολύ γρήγορα θα ξεπερνιόταν η φέρουσα ικανότητα του εμπορευματικού κέντρου και έπρεπε να ψάξει η ΑΧΑΕΑ κάπου έξω από τον αστικό ιστό να υπάρχει μια έκταση για μεγάλο εμπορευματικό κέντρο. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι καταστάσεις και αν θέλετε είναι σχέδια αναπτυξιακά τα οποία έχουν να κάνουν με ανθρώπους που έχουν όραμα, με ανθρώπους και χώρους που θέλουν την ανάπτυξη της περιοχής, με ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι πάνω από το πολιτικό ή το κομματικό συμφέρον βάζουν το καλό της περιοχής, γιατί θα μπορούσαμε, ξέρετε, πολύ άνετα και πολύ αιτιολογημένα. Και να κλείσουμε, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό. Το 2015, να πούμε ότι οι άθλιες συμβάσεις που είχαμε για τους αυτοκινητοδρόμους λίγουνε, θα μας χειροκροτούσε και όλος ο ελληνικός λαός και ειδικά ο λαός της Ελλάδας και της Υπήρου, που πλήρωνε τα κολονάκια για μια δεκαετία χωρίς να έχει δρόμο και χωρίς να προχωράνε τα έργα. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα όμως? Το αποτέλεσμα θα ήταν να πληρώσει η χώρα 2 δισεκατομμύρια ρήτρες. Το αποτέλεσμα θα ήταν να πληρώσει 2 δισεκατομμύρια περίπου επιστροφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν θα είχαν ολοκληρωθεί τα έργα και 2 δις στις τράπεζες που χρηματοδοτούσαν αυτά τα έργα. Δηλαδή θα ήταν καταστροφικό και για την ελληνική οικονομία και για τους πολίτες και δεν θα είχαμε και το έργο που σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρώτη αυτή συζήτηση για το μεγάλο θέμα του τρένου και εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε όταν κάτι ξεκινήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Πάτρα. Δεν θα ξεκινήσει να δημοκρατία τίποτα, δυστυχώς. Και θεωρώ ότι κάνετε ένα λάθος στην εισαγωγή σας. Ότι δεν θα γίνει υπογειοποίηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μη μας το λέτε αυτό. Όχι, δεν σας το κάνω αυτό. Μη μας το λέτε, ο κόσμος είναι αναστατωμένος. Όταν υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες δεν ακούν τις τοπικές κοινωνίες για τόσο. Δεν έχω άλλο χρόνο, ναι, ολοκληρώστε. Τις αποφάσεις τις παίρνουν οι τοπικές κοινωνίες και με άλλους τρόπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Sky 89,4.